Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Θα μιλήσουμε για τον νόμο που αφορά το ενοικιοστάσιο. Τροποποιήθηκε και λίγο πολύ όποιος δεν θα πληρώνει θα φεύγει από το υποστατικό. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να... Ναι. Ήθελα να πω ότι επιλύεται ένα πολύ σοβαρό θέμα με το ενοικιοστάσιο, αλλά θέλετε ότι υπάρχουν ενστάσεις για το τι θα δημιουργηθεί μετά. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Ο κύριος Στέφανος Κουρσάρης από την Μποβέκ είναι κοντά μας. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε. Καλημέρα σας. Και ο κύριος Γιώργος Τροβολίδης είναι κοντά μας από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ακινήτων. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς ορίσατε. Βεβαίως σας βρίσκει ικανοποιημένους η εξέλιξη αυτή. Σμικρύνεται ουσιαστικά η περίοδος έξωσης. 90 μέρες όποιος δεν θα πληρώνει θα φεύγει. Νομίζω δεν αποκτούν οι ιδιοκτήτες δικαιώματα που δεν είχαν προηγουμένως. Απλά το σύστημα ήταν τέτοιο που δεν άφηνε να εξασκήσουν αυτά τα δικαιώματα με κάποιο λογικό τρόπο. Θα τρέξουν οι διαδικασίες. Λόγω του, του ενοικιοστασίου. Λόγω του χρονοβόρου και του δαπανηρού της διαδικασίας αυτής. Τι αλλάζει τώρα, δώστε μας λίγο να καταλάβουμε. Στην πραγματικότητα το τι αλλάζει είναι ότι είναι πιο απλές οι διαδικασίες από την άποψη ότι έρχεται το βάρος της απόδειξης ότι είναι εξοφλημένα τα ενοίκια, διότι πρέπει να αποδείξει ο ενοικιαστής ότι έχει εξοφλήσει τα ενοίκια. Δηλαδή να παρουσιάσει στον πρωτοκολλητή κάποια απόδειξη πληρωμής, η κατάθεση, η μεταφορά λεφτών κλπ. Μέσα σε 14 μέρες και αν δεν το κάνει αυτό, τότε ξεκινάει η διαδικασία. Άρα 14 και 7 μέρες μετά, μια εβδομάδα μετά, 21 μέρες. Εάν καθυστερήσει το ενίκιο για 21 μέρες, τότε έχει το δικαίωμα ο ιδιοκτήτης να ξεκινήσει τη διαδικασία. Μάλιστα. Σε 14 μέρες δίνεται το δικαίωμα στον ενοικιαστή να παρουσιάσει τα αποδεικτικά ότι όντως είναι εξοφλημένα τα ενίκια. Και περίοδος χάριτος από το δικαστήριο. Και η όλη διαδικασία τώρα με την τροποποίηση, νομίζω, που δεν διαφέρουν τα οικιστικά από τα επαγγελματικά, είναι 6 μήνες. Δηλαδή μέσα σε 6 μήνες πρέπει να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία. Και η δικαστική και όλη η διαδικασία. Ναι, έτσι. Ναι, ναι. Αυτό λέει. Φυσικά να δούμε τις λεπτομέρειες, διότι αυτό πέρασε την Παρασκευή και πρέπει να δούμε το λεκτικό. Εμείς βασιζόμαστε το τι έχουμε διαβάσει και το τι έχουμε ακούσει. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ιδιοκτήτες για να μπορούν να κινηθούν θα πρέπει να τα δηλώνουν και όλα στα υποστατικά, στο φόρο εισοδήματος. Αυτή ήταν η υποχρέωση. Εντάξει, υπάρχει υποχρέωση, αλλά οι περισσότεροι δεν τα δηλώνουν. Και να μην ξεχνάμε και το γεσί, έτσι. Ναι, βέβαια. Έχει και ένα άνθρωπο. Ανατολική ισχύει από πότε αυτός ο νόμος? Αυτό είναι ένα ερώτημα, διότι ελέγχθη ότι δεν θα του δοθεί αναδρομική ισχύ. Τώρα, τι σημαίνει στην πράξη αυτόν είναι ένα θέμα. Δηλαδή, οι παλιές υποθέσεις θα πρέπει να αποσυρθούν και να μπουν νέες αιτήσεις στο δικαστήριο για αυτά. Υπάρχουν διάφορα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε στην πορεία του χρόνου. Διευκρινίστε μας λίγο. Όταν λέμε παλιές υποθέσεις, ας πούμε. Υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του δικαστηρίου, ναι, με την εφαρμογή του νόμου. Μπορεί να είναι ένα που ήταν γι' αυτό το θέμα, όχι για άλλα θέματα. Κάποιος που ενοικιάζει και να μην πληρώνει για ένα χρόνο το ενοικιό του. Ναι, μπορεί να είναι. Γιατί είναι υποθέσεις στο δικαστήριο. Ναι. Υποθέσεις οι οποίες για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο και όχι για άλλους. Υπάρχουν υποθέσεις που θα προκύψουν από εδώ και μπρος. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ξεκάθαρο για τις ερώτημα. Τι γίνεται με τις που εκκρεμούν και δεν υπάρχει απόφαση. Κύριε Κουρσάρη, υπήρχε ένα τεράστιο ζήτημα, έτσι. Πολλοί ιδιοκτήτες ήταν στον αέρα, πολλοί κακοπληρωτές, κρατούσαν τα ακίνητα, έμεναν μέσα, πήγαιναν στα δικαστήρια, η υπόθεση εκκρεμούσε για χρόνια, εκμεταλλεύονταν την κατάσταση, τσάμπα κατάστημα, τσάμπα ενίκιο. Δηλαδή, λύνεται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εσείς γιατί έτσι είστε ανήσυχοι? Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι από θέση αρχής σίγουρα και εμείς λέμε ότι οι συμβατικές υποχρεώσεις του ενοικιαστή θα πρέπει να τηρούνται και το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και τις συμβατικές υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη. Ναι. Από εκεί και πέρα, γιατί δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα και ίσως να είχαμε, δεν θα πω τους περισσότερους, οι περισσότεροι ενοικιαστές και τυπικοί ένουν και διαχρονικά καταβάλουν τα ενοικία τους. Όμως υπήρχαν περιπτώσεις στρατηγικών κακοπληρωτών. Στρατηγικών, οι οποίοι ήταν και χτυπητές. Δηλαδή
Τέμπλινο τον καλή ο άνθρωπο. Και κατά συρροή είναι. Ναι. Διακόπτω, αλλά υπήρχαν και κατά συρροή από αυτού. Ναι. Λοιπόν, το πρόβλημα όμω πού ήταν. Ήταν στο γενικότερο θέμα που έχουμε με την απονομή τη δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη η οποία δεν αποδίδεται σε έναν εύλογο χρονικό διάστημα. Και τώρα θα αποδίδεται γρήγορα. Δεν είναι δικαιοσύνη. Βέβαια. Ερχόμαστε τώρα στη συγκεκριμένη τροπολογία. Σωστά ετονίστηκε. Αφορά υποστατικά τα οποία χτιστήκαν πριν το 2000 και είναι θέσμοι ενοικιαστές. Ναι. Το υπόλοιπο 30 με 40% που χτιστήκαν μετά δεν εμπίπτουν σε αυτήν την τροπολογία. Υπάρχουν υποθέσεις και εκεί οι οποίες βρίσκονται σε αστικά δικαστήρια και εκεί πρέπει να τονίσω υπάρχουν και μεγαλύτερες καθυστερήσεις όσον αφορά την εκδίκαση των υποθέσεων από ό,τι στον ιδιοστασιακό. Εμείς φέρνουμε τις ενστάσεις μας πρώτα και κύρια για το γεγονός ότι είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη και του κάθε ενοικιαστή να πάει στο δικαστήριο και να θέσει ενώπιον του δικαστηρίου την τοποθέτηση του, τα επιχειρήματα του, γιατί στο τέλος της ημέρας καθυστέρησε το ενίκιο 22 μέρες, 42 μέρες, 82 μέρες κτλ. Κτλ. Mm. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μετά από 21 μέρα ούτε καν ενός ενοικίου να μπορεί ο πρωτοκολλητής να αποφασίζει και εντός 14 ημερών να παρουσιάσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Αν δεν υπάρχει καθυστέρηση ενοικίου, θα πάει εκεί ο ενοικιαστής, θα πάρει τις αποδείξεις του και θα προχωρήσει σωστά. Έχω καταλάβει. Κοιτάξτε, αφού ο λόγος που παραχωρείς τη χρήση του υποστατικού σου στον ενοικιαστή είναι με αντίτιμο το ενοίκιο. Ναι, ναι. Εάν δεν καταβάλλεται αυτόν το αντίτιμο, πώς μπορείς να συνεχίσεις να έχεις χρήση. Τώρα, όσον αφορά άλλους λόγους, διότι συζητήθηκε και αυτό, επειδή εάν δεν υπάρχει στο συμβόλαιο κάτι ξεκάθαρο, π.χ. ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την αναγέννηση και έναντι αυτού δεν θα καταβάλει ενοίκιο για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Όταν είναι ξεκάθαρα αυτά, δεν τίθεται θέμα να έρθει να ζητήσει οποιοδήποτε ενοίκιο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και να μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι απλώς δικαιολογίες του ενοικιαστή να μην καταβάλει το ενοίκιο. Η οροφή στάζηκα, με τις πρώτες βροχές δημιουργείται πρόβλημα και υπάρχει συγκεκριμένο, καταστρέφονται και εμπορεύματα πολλές φορές. Ο ιδιοκτήτης για διαχρονικά δεν προβαίνει σε οποιασδήποτε επιδιορθώσεις, οι οποίες είναι φυσικές τώρας. Το θερμοσύμφωνα καλά. Αλλά αυτός είναι ο κανόνας, κύριε Κουσάρη, για να είμαστε δίκαιοι τώρα. Μα δεν είναι ο κανόνας των συστημικών κακοπληρωτών. Αυτό είναι το σύστημα που έχει πέσει. Να με επιτρέψει να πω ότι διαφωνώ κάθετα. Ναι. Δεν είναι η πλειοψηφία των ενοικιαστών και καταβάλλει τα ενοίκια και πληρώνει. Εσείς διαφωνείτε να είναι όλοι εξηγημένοι και καθαροί στις υποχρεώσεις τους και συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Συμφωνείτε και εσείς σε αυτό. Αυτός ο νόμος ίσως να είναι ακόμη ένα μέτρο πίεσης. Γιατί να μην παρουσιάσω τα επιχειρήματα μου επιχειρηματίες, να είναι δικαστήριο. Ακόμα πιο συνεπείς. Γιατί να μην παρουσιάσω το επιχειρήμα μου στο δικαστήριο. Και εγώ δεν διαφωνώ με τις χρονικές περιόδους. Το πρόβλημα από ό,τι είπε και ο κ. Στροβολίτης είναι αν στάζει οροφή, ο ιδιοκτήτης παίζει πελό, να το πούμε έτσι καθαρά. Μάλιστα. Και πάει επειδή ορθώνει ο ενοικιαστής και μιλά με τον ιδιοκτήτη και αρνείται να τα βρουν κάπου στη μέση και δεν πληρώνει τον οικείο για να εξοφληθεί το ποσό και δεν περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο, δεν ενδιαφέρει τους ιδιοκτήτες από ό,τι έχω καταλάβει. Και τότε κινούνται οι διαδικασίες. Όχι, ο νόμος προβλέπει ότι σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει, εάν δεν καταβάλει, εάν δεν κάνει τις φυσικές φορές ο ιδιοκτήτης, θα πρέπει να πάει και εσύ στο δικαστήριο και να απαιτήσει το δικαστήριο. Αφού εδώ μιλούμε για προβλήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν άμεσα. Ναι. Πέραν αυτών, πέστε μου αγαπητοί μου, σε όλους μας δεν έχουν τύχει να βγούμε εκτός προϋπολογισμού για 1, 2, 3 μήνες. Άμα έχεις καλή σχέση με τον ιδιοκτήτη και μπορείς να μιλήσεις, γιατί να μιλήσεις. Όταν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνεις και ο ιδιοκτήτης γνωρίζει ότι είσαι συνεπής, θα μπει ο ανθρώπινος παράγοντας στη μέση, λέει η λογική, και δεν θα υπάρξουν παρεξηγήσεις. Αυτός είναι αστιγνός. Ο ανθρώπινος παράγοντας πολλές φορές από την πλευρά των ιδιοκτητών μπορεί να αποδειχθεί κέραιος για τον ενοικιαστή. Να μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα ενοικιοστασιακά καταστήματα και υποστατικά τα ενοίκια είναι κατά μέσον όρο πιο χαμηλά από ό,τι σε αυτά που δεν είναι. Κύριε Κουσάρη, δηλαδή θέλατε να μείνουμε στην προηγούμενη κατάσταση.
που δεν έχει γίνει. Αυτό, αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι αναγνωρίζουμε το πρόβλημα κάποιων συστημικών κακοπληρωτών. Αναγνωρίζουμε ότι θα έπρεπε η διαδικασία να επιταχυθεί. Εκείνο το απλό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι θα πρέπει να παρουσιαστούν τα συγκεκριμένα γεγονότα στο δικαστήριο. Και το δικαστήριο να αποφασίσει. Να. Ναι, εντός τριών μηνών, εντός έξι μηνών, να προχωρήσει στην οποιαδήποτε απόφαση. Όμως, επειδή βρισκόμαστε εδώ και εμείς σαν οργάνωση και σαν ενοικιαστές και σαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν βλέπουμε τυχαίες αυτές τις κινήσεις. Δεν τις βλέπουμε. Γιατί το λέτε τυχαίες αυτό? Εμείς τις βλέπουμε ως γενικότερη επίθεση ενάντια στον νόμο του ενοικιοστασίου. Εμείς βλέπουμε από το 2013 να υπάρχουν χτυπήματα της μικρομεσαίας Συνωμοσίες λογικών του τον πολιτικό. Δεν είναι καθόλου συνωμοσιολογικών και θα σας πω πέντε παραδείγματα. Όχι, μας πείτε πέντε παραδείγματα, γιατί πρέπει να είχαμε κλείσει πριν. Επιγραμματικά, από επιγραμματικά. Τα ωράρια, η χρηματοδότηση, οι εκποιήσεις, τα έργα τα οποία από έξι μήνες πάνε έξι χρόνια. Ευχαριστούμε. Όλα αυτά τα γεγονότα είναι χτυπήματα προς τη μικρή οικογενειακή επιχείρηση και έρχεται τώρα και η διαδικασία αυτή εξπρες των εξώσεων που στο τέλος της ημέρας θα έχει στο μυαλό του ο ιδιοκτήτης, και μην μου πείτε ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι φεύγοντας ένας τέλειος ενοικιαστής θα ενοικιαστεί σε διπλάσια. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα. Λέτε ότι θα υπάρξει εκμετάλλευση της. Δεν τελειώνει εδώ το θέμα. Θα δώσουμε συνέχεια. Νομίζω είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και θα δούμε στην πορεία. Αν υπάρχουν κάποιες τρευλώσεις που δεν δικαιολογούνται. Αν υπάρχει εκμετάλλευση και βρεθείτε εσείς να εκμεταλλεύεστε τώρα τις καταστάσεις, είναι και αυτό ένα θέμα. Νομίζω όμως ότι όταν υπάρχουν καλές σχέσεις και στις πλήστες περιπτώσεις υπάρχουν καλές σχέσεις, βρίσκονται λύσεις και με το θερμοσύμφωνα όπως έχει αναφερθεί και με άλλα θέματα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.